απασχόλησε, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Νίκος Κατσαρός, τους πολιτικούς και στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο ευρωβουλευτής, ο δικός μας ο Λουκάς Φουρλάς, είχε υποβάλει ένα ερώτημα προς την Κομισιόν, γιατί το ποδόσφαιρο είναι για όλους, μην το σκοτώνετε. Κύριε Φουρλά. Καλό μεσημέρι, Κάτια. Ακούγα και τον φίλο τον Νίκο τον Κατσαρό προηγουμένως. Δεν ξέρω αν είναι μπλόφα ή άτακτη υποχώρηση. Το γεγονός είναι ότι αυτή η συμμορία εν τη γενέση της έχει εξαφανιστεί. Και έχω την εντύπωση ότι οργή λαού, φωνή Θεού, ο υγιές αθλητισμός και φύλαθλοι νίκησαν και κατέστηλαν αυτή την προσπάθεια εν τη γενέση της. Να πω λίγο πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε ένα intergroup για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, κάποιοι ευρωβουλευτές που μας αρέσει το ποδόσφαιρο έχουν κάνει μια ομάδα. Συζητούμε, ασχολούμαστε και έχουμε και πρόεδρο, ο Νίκος Μπράτον ξέρει, προφανώς τον ξέρει. Είναι ο Τόμας Φραγκόφσκι, ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Πολωνίας, ο οποίος είναι συνάδελφος ευρωβουλευτής. Συζητήσαμε λοιπόν αυτό το θέμα με τον Τόμας και είπαμε ότι θα πρέπει να δράσουμε και εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί το Ευρωκοινοβούλιο ή οι ευρωβουλευτές να αποτρέψουν αυτό που ήταν να πράξουν οι 12 ομάδες? Προφανώς όχι. Θα στέλναμε όμως ένα μήνυμα. Ότι ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών δεν δεχόμαστε αυτό που πάει να γίνει. Πήγαιναν να σκοτώσουν το ποδόσφαιρο. Να πω ότι είχα μια επικοινωνία. Λοιπόν, έχουμε χάσει για λίγο τον Λουκά τον Φουρλά. Εγώ ξέρω αυτόν τον Πολωνό που είπες, τον ξέρεις? Όχι, δεν τον ξέρω. Εγώ ξέρω τον Λουκά Φουρλά. Δεν τον ξέρω, πλάκα κάνω. Λοιπόν, κύριε Φουρλά. Επανέλθει. Ναι, σας ακούω. Έχω επανέλθει. Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως έλεγα προηγουμένως, δεν ξέρω πού διακόπηκε η συνομιλία, με τον Τόμας Φραγκόφσκι, τον πρώην αρχηγό της Εθνικής Πολωνίας, που είναι συνάδελφο. Εκεί διακόπηκε. Ρωτούσα τον Ιάκωβο αν τον ήξερε, για να μην φανώ εγώ μόνο. Και η απάντηση είχε πέξει, ήταν πως σας ξέρω εσάς. Είχε παίξει και εναντίον του Παναθηναϊκού, κύριε Ιάκωβε, και είχε βάλει και δέρμα εναντίον του Παναθηναϊκού, κύριε Φραγκόφσκι. Και το είχε έτσι μεγάλη περηφάνεια, ότι σκόραρε εναντίον ελληνικής ομάδας. Επικοινώνησα και με τον φίλο τον Θεοδρίτο Σαγοράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΕΠΟ αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτόν τον ξέρω κι εγώ. Ναι, βεβαίως. Ναι. Αρχηγός Εθνικής Ελλάδας, είχε σηκώσει την κούφα το 2004. Το 4. Λοιπόν, και είπαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Ξεκινήσαμε λοιπόν, καταθέσαμε γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν για να τοποθετηθεί επί του θέματος, ασκώντας όποια πίεση μπορούσε στις ομάδες και στην αυτή την προσπάθεια. Και θέσαμε το θέμα προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα δεν ξέρω αν με την εξέλιξη, την άτακτη υποχώρηση των 12 ομάδων, αν θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Σημασία έχει ότι δώσαμε ένα μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους, δεν ανήκει μόνο στους 12 ισχυρούς που πήγαν να κάνουν μια κλειστή λίγκα. Και δεν θα ήταν, ξέρετε, μόνο επίπτωση στο ποδόσφαιρο. Σκεφτείτε ότι τα έσοδα για την UEFA θα μειώνονταν. Με αποτέλεσμα να δίνει μειωμένα, αν θέλετε, κονδύλια στις ομοσπονδίες των χωρών. Και τι είχαμε και εμείς να τραβήξουμε ως Κύπρος, μια μικρή χώρα, ναι, που βασιζόμασταν σε αυτά τα λεφτά. Και ακόμα κάτι. Αυτό που ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είμαι με τα ΠΟΕΛ, είμαι με τον Απόλλωνα. Αλλά αυτό θα ρωτήσω. Ο Απόλλωνας πώς πάει? Είναι εκτός κυπέλου, νομίζω. Δεν είναι ο Απόλλωνας? Είναι εκτός κυπέλου, είμαστε εντός πρωταθλήματος. Ναι. Θα δούμε. Έχουν μείνει τρεις αγώνες, αγαπητοί μου Κάτια. Είναι Ομόνια, ΑΕΛ και Απόλλωνα στο παιχνίδι. Ο καλύτερος να το κερδίσει. Έχουμε και αναμεταξύ μας αγώνες. Νομίζω ότι όλα θα κρυθούν στο γήπεδο και έτσι πρέπει να γίνει. Ο καλύτερος να το πάρει και μακάρι αυτός που θα το πάρει να είναι ο Απόλλωνας. Ναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι το ΑΠΟΕΛ. Και πέστε ότι ναι, για να δούμε και όλα θα πάνε στα ευρωπαϊκά. Να δούμε, να έχουν κάτι να παίρνουν. Βέβαια, κοίταξτε. Ναι. Αν αυτοί κέρδιζαν αυτό που ξεκίνησαν να κάνουν και το υλοποιούσαν, ομάδες όπως το ΑΠΟΕΛ για παράδειγμα ή όπως τον Απόλλωνα ή μικρές ευρωπαϊκές ομάδες δεν θα κατάφερναν ποτέ να μπουν στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, και καλά να πήγαινε η West Ham ή το ΑΠΟΕΛ, θα έφτανε σε ένα κλειστό κύκλωμα που θα συμμετείχαν μόνο οι 12 ομάδες. Άρα, αυτό θα σκότωνε το ποδόσφαιρο και το ενδιαφέρον των συλλόγων των ευρωπαϊκών για να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια να πάνε πιο ψηλά. Ευτυχώς, τερματίστηκε τη γενέση του αγαπητή μου Κάντια και ελπίζω να μην, να μην ήταν απλώς μια μπλόφα για να επανέλθουν με άλλο μανδύα στην ναι, στη συνέχεια. Αυτό βεβαίως, κύριε Φουλάτο, ότι δεν λέτε την Ομόνια κάθε φορά που δίνετε παράδειγμα για τα ευρωπαϊκά. Όχι, το κάτι είπα. Ομόνια, ΑΕΛ και Απόλλωνας είπα. Είναι ναι, ότι πάνε για πρωτάθλημα στα ευρωπαϊκά τα παραδείγματα, ναι, δεν την έχετε την Ομόνια ακόμα στο... ως παράδειγμα, ναι. Είχα χρησιμοποιήσει το ΑΠΟΕΛ που πήγε στο 8. Ναι, ότι δεν θα κατάφερνε η Κυπριακή ομάδα να πετύχει κάτι τέτοιο. Αν
πετύχαινε αυτή η προσπάθεια των 12. Χαίρομαι, κάτι ειλικρινά το λέω, χαίρομαι οποιαδήποτε κυπριακή ομάδα καταφέρνει να βγει ψηλά και να εκπροσωπήσει την Κύπρο. Οι οπαδικές μας επιθύσεις και προτιμήσεις είναι εκεί. Όλοι χαιρόμαστε να πάει καλά η ομάδα μας, αλλά ποιος δεν χαίρεται. Μα όποια ομάδα και να πηγαίνει καλά, τον επόμενο χρόνο ανεβάζει το στάνταρ και τη επόμενη που θα διεκδικήσει ευρωπαϊκά. Ναι. Και δίνει πόντους στο κυπριακό ποδόσφαιρο για όλους τους επόμενους. Ναι. Για να επανέλθουμε στο κρίσιμο ερώτημά σου, Γκάντια μου, για το πρωτάθλημα στην Κύπρο. Να πω, μακάρι η ομάδα μου να τα καταφέρει μετά από πολλά χρόνια. Δεν είναι το κρίσιμο. Το κρίσιμο ερώτημα ήταν το δικό σου για το προς την Κομισιόν. Ωραία. Στην Κομισιόν αναμένουμε την απάντηση, την τοποθέτηση ουσιαστικά, για να ακούσουμε και τι λέει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ηγεσία επί όλων αυτών που τεκταίνονται. Διότι οφείλει να πάρει θέση. Είναι κάτι που απασχολεί εκατομμύρια φιλάθλους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ευρώπη να μην πάρει θέση, έστω και αν δεν μπορεί να κάνει κάτι, ας πιέσει με τη θέση που θα πάρει. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Φουλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, και πάμε